θέμα για το οποίο σας κάλεσα εδώ ουσιαστικά είναι η παρουσίαση ενός μεγάλου έργου το οποίο θα αναλάβει το Επιμελητήριο Καστοριάς με την ονομασία Ηλεκτρονικό Επιχειρήν Καστοριάς. Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη στις 5.30 ώρα. Είναι η πρώτη από μία σειρά παρουσιάσεων για να δείξουμε το συγκεκριμένο έργο προς όλους. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να το μάθουν καταρχήν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εσείς, αλλά και σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται γνωστό σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Τι αφορά το συγκεκριμένο έργο? Το συγκεκριμένο έργο αφορά μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καστοριάς για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα, δηλαδή και τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Όπως και εσείς θα το γνωρίζετε πολύ περισσότερο από εμάς, αυτή τη στιγμή το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό επιχειρήν και γενικά η ηλεκτρονική διάσταση, θα λέγαμε, της επιχειρηματικότητας ολοένα και αυξάνεται. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει εμείς για την Ελλάδα είναι εντυπωσιακότατα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον και για τις απλές καταναλωτικές συνείδησεις οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στις ηλεκτρονικές φόρμες, στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στις ηλεκτρονικές γενικά διαδικασίες. Οπότε βλέποντας ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην περιοχή μας και επειδή όπως το καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσουμε με διαφορετικούς τρόπους επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από την κρίση, ενώ δηλαδή για την αύξηση ουσιαστικά των εισοδημάτων που ουσιαστικά είναι ο λόγος που έχουν πληγεί οι εμπορικές επιχειρήσεις, έχουμε επιλέξει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη βάση σε αυτό το τομέα. Οπότε εδώ θα έχουμε μια παρουσίαση όλων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Στην αρχή σαν διαφήμιση, σαν ένα μέσο δηλαδή προβολής τους, αλλά και θα προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, πάλι για όσους τον επιθυμούν. Είναι σημαντικό να πούμε ότι θα δημιουργηθεί ναι μεν ψηφιακή ηλεκτρονική αγορά για την Καστοριά, αλλά τα συγκεκριμένα δίκτυα θα πέφτουν και σε εθνικά δίκτυα, που σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο γεωγραφική επιλογή, αλλά θα είναι και επιλογή προϊόντων. Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να ασχολείται με τα αρωματικά φυτά, ναι μεν θα μπορούμε να τον βρούμε μέσα στην ηλεκτρονική αγορά της Καστοριάς, αλλά και στην πανελλήνια ηλεκτρονική αγορά με βάση το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτά εν ολίγης, στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Υπάρχει ενδιαφέρον, έχει γίνει έρευνα στα καταστήματα, στις επιχειρήσεις, έχουμε έτσι πρόημο. Έχουμε ένα χρόνο που το δουλεύουμε το συγκεκριμένο project. Φυσικά έχουμε τα πανελλαδικά στοιχεία, έχουμε και τοπικά στοιχεία για το πώς δραστηριοποιούν οι επιχειρήσεις. Από τις επαφές που είχαμε εμείς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση και αν αναλογιστούμε ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις καταφέραμε να το κάνουμε να είναι μηδέν. Οπότε η επιχείρηση δεν θα έχει κάποιο κόστος. Έτσι. Αξίζει να πούμε έτσι, ότι θα υπάρχουν και θεματικές αγορές. Δηλαδή η τουριστική αγορά, δηλαδή τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα, θα υπάρχει ξεχωριστό link, το οποίο θα είναι το φιλοξενό, το οποίο θα παρουσιάζει όλα τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία και τον τρόπο ας πούμε διαμονής στην Καστοριά. Αυτό δεν θα είναι ανεξάρτητο, θα συνδέεται με το booking, θα συνδέεται δηλαδή με μηχανές αναζήτησης άλλες κτλ. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο project.